Θα καλημερίσω τον Ανδρέα Καραγιάννη, εκκλησιαonline.gr. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή τη φορά ένας ιερέας, ο πατέρας Νικόδημος Μίχος, αν δεν κάνω λάθος, είναι το υπόλοιπο. Το λες σωστά, Κατερίνα. Ναι. Βρήκε την ευκαιρία να βρει το first date του Star, ναι. Όπου υπήρχε ουσιαστικά ένα ραντεβού ενός γκέι ζευγαριού, ναι. Και να κάνει και μια κριτική. Γιάννη μου. Ήταν λοιπόν, ναι, για πρώτη φορά είδαμε στο First Dates κάτι που μας είχε πει εδώ η Ζενεβιέβε ότι θα γινόταν, ότι δηλαδή δύο άντρες, ο Αλέξανδρος και ο Ανδρέας, αποφάσισαν να βγουν ένα ραντεβού, να φάνε μαζί σε ένα εστιατόριο και να δουν αν αυτό θα προχωρήσει μεταξύ τους. Βγήκε λοιπόν ο κύριος αυτός, ο κύριος Νικόδημος Μίχος, ο οποίος χαρακτήρισε το συγκεκριμένο επεισόδιο εμετικό και μίλησε για ξεπεσμό και παρακμή. Θέλετε να δούμε τι ακριβώς έγραψε? Για πάμε. Ξεπεσμός και παρακμή. Εχθές, αγαπητοί μου, πήγαμε να κάνουμε εμετών παρακολουθώντας τα πρότυπα που μας σερβίρουν. Το είδαμε και αυτό, αδελφοί μου. Δύο άνδρες προβάλλονται από την τηλεόραση να βγαίνουν ραντεβού. Αυτά τα πρότυπα δίνουν στα παιδιά μας, τα οποία έπειτα με ερωτηματικά έρχονται σε εμάς ζητώντας εξηγήσεις. Τι να εξηγήσω εγώ τώρα, τι μπορώ να πω? Ένα μόνο πράγμα. Ντροπή. Ανδρέα μου, γιατί επέλεξες να το δημοσιεύσεις το συγκεκριμένο? Εγώ μίλησα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι ένας νέος ιερέας σε νέος ηλικία. Είναι νέος ιερέας σε ηλικία. Είναι πατέρας δύο παιδιών. Κρίμα. Που δεν το είδε live αυτό. Το είδε με την αναπαραγωγή που έγινε μετά από τους ηρωικούς τίτλους ότι το first gay date στην τηλεόραση. Ναι, το είδαν τα παιδιά ηλική. Του. Να μην έκλεινε τηλεόραση τα παιδιά, λοιπόν, του άρεσε. Έκανε ένα σχόλιο. Ναι. Βέβαια, παρόλο που έχει ακραίες εκφορές αυτό το σχόλιο. Και προφανώς δεν υιοθετούμε αυτά. Πρέπει να πούμε αυτό που μου είπε ο άνθρωπος. Και μου λέει, κύριε Καραγιάννη, αυτό το οποίο ουσιαστικά στράφηκε εναντίον η συγκεκριμένη σκηνή ήταν κατά της ίδιας της κοινότητας των γκέι. Δεν γιατί... τους τίμησε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Αντιθέτως τους εξευτέλισε. Για ποιο όταν λόγο? Βγαίνει, μου λέει, όταν βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει ότι εγώ, λέει, δεν θέλω τον άλλον να είναι feminine, θέλω τον άλλον να είναι μάτσο. Όταν λέει τέτοιες εκφράσεις, δεν είναι διαχωρισμός στην κοινωνία? Δηλαδή δεν είναι ότι θέτει το ρατσισμό σε μια κοινωνική ομάδα και λέει εγώ δεν θέλω αυτό που είναι πιο θηλυκός, θέλω αυτό που είναι διαφορετικός. Ακούστε, κύριε. Άρα θέλω τον Αντρουά. Εγώ δεν μου απαντήσω αυτό. Γιάννη, αν μπορείς να με βοηθήσεις.